Καλημέρα. Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Είναι τα νέα της πόλης, η ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Θα κάτσω σπίτι, έλεγε νωρίτερα το τραγουδάκι. Καθίστε και σήμερα και αύριο, αν θέλετε. Μην καθίσετε σπίτι την Κυριακή και το Σάββατο, αλλά κυρίως την Κυριακή. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση, παύλα πρόσκληση, ανοιχτή πρόσκληση, απευθύνεται σε όλες και όλους μας, από την Εφορία Αρχαιοτήτων Ξάνθης για αυτό το Σαββατοκύριακο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ξάνθης, η κυρία Κωνσταντίνα Καλιτζή. Καλή σας ημέρα, κυρία Καλιτζή. Καλή σας ημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Και να είμαστε λοιπόν, μετά της πανδημίας, που και πάλι κατά τη διάρκεια της, με πολύ μεγάλη προσοχή, με την τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλων, έδωσε το στίγμα της η Εφορία Αρχαιοτήτων Ξάνθης, δεν αποκοπήκαμε δηλαδή, έρχεται τώρα σε μια περίοδο που έχουν αρθεί και οι περισσότερες απαγορεύσεις, με τη συμμετοχή της στις πράσινες πολιτιστικές διαδρομές που διοργανώνει το Υπουργείο Πολιτισμού, η Εφορία Αρχαιοτήτων Ξάνθης να μας προσφέρει ένα πολύ ιδιαίτερο Σαββατοκύριακο. Κυρία Καλιτζή, να πούμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Εφορία Αρχαιοτήτων Ξάνθης συμμετέχει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, στις πράσινες πολιτιστικές διαδρομές. Είναι η έκτη φορά. Η έκτη χρονιά είναι. Είναι μια επικοινωνιακή δράση. Ουσιαστικά ανοίγουν οι χώροι του πολιτισμού για το κοινό. Εμείς εδώ τώρα, μέσω της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ξάνθης, έχουμε πολλαπλές επιλογές, κυρία Καλιτζή. Ναι, έτσι είναι. Αλλά δεν θέλω να ξεκινήσουμε από το Σάββατο, θα πούμε τι θα γίνει και το Σάββατο. Να ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα, να πάμε στη δεύτερη μέρα, την Κυριακή, και να μας ενημερώσετε για αυτήν την πολύ ιδιαίτερη δράση, στην οποία είμαστε όλοι προσκεκλημένοι, απευθύνεται στο ευρύ κοινό η Εφορία Αρχαιοτήτων Ξάνθης, αυτή την περιήγηση στο Βυζαντινό Πολύστηλο που ετοιμάζεται. Χαίρομαι που την χαρακτηρίσατε ιδιαίτερη, διότι πράγματι έτσι είναι. Δεν πρόκειται δηλαδή για μια απλή περιήγηση. Προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε την δράση Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές με ένα έργο ΕΣΠΑ, ανάδειξης της περιοχής, που εκτελεί η Εφορία. Να τα πω λίγο πιο αναλυτικά. Mm-hmm. Η επικοινωνιακή δράση Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές στοχεύει στην συμμετοχή των πολιτών σε διάφορες δράσεις που γίνονται όλες σε εξωτερικό χώρο, προσπαθώντας να συνδυάσει το φυσικό με το πολιτιστικό περιβάλλον. Mm-hmm. Τελεία. Από την άλλη, εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ξεκινήσει ένα πολύ ωραίο έργο στο Πολύστηλο, την αρχαία Ακρόπολη των Αυδείρων, τον λόφο δηλαδή που υψώνεται πάνω από το λιμάνι. Και τι κάνουμε εκεί? Κάνουμε τα εξής πράγματα. Το πρώτο είναι ότι προσπαθούμε να ενώσουμε τον χώρο αυτό με τον ήδη εργανωμένο και επισκέψιμο χώρο των Αυδείρων, τον οποίο όλοι γνωρίζουμε. Τα χωρίζει δηλαδή ο δρόμος, ο ασφαλτοστρωμένος δρόμος, mm-hmm, που οδηγεί προς τις βίλες και στη θάλασσα. Τον αρχαιολογικό χώρο. Τον επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο. Ναι, χωρίζονται από το δρόμο. Σωστά. Εκεί λοιπόν, πάνω στο λόφο, υψώνονται τα βυζαντινά τείχη και άλλα κτίσματα του Πολυστήλου. Και ξεκινήσαμε μια μεγάλη δουλειά να αναστηλώσουμε το τμήματα του φρουρίου, να κάνουμε διαδρομές για τους επισκέπτες, να συντηρήσουμε τον μικρό ναό τον κημητηριακό που υπάρχει εκεί, το νεκροταφείο κλπ. Αυτό το έργο είναι στην αρχή του. Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον για τον κόσμο να το παρακολουθήσει τώρα που ξεκίνησε, όσο θα συνεχίζεται, και να δει το τέλος. Έτσι λοιπόν θα τον κάνουμε κοινωνό στη δουλειά μας, στο πώς αναστηλώνεται, αναδεικνύεται και εν τέλει παραδίδεται στο κοινό ένας χώρος. Μάλιστα. Ακούγεται ενδιαφέρον, πραγματικά. Από την αρχή ως το τέλος, καλούμαστε να είμαστε θεατές αυτής της δράσης, αυτού του έργου. Ναι. Τι προϋπολογισμό έχει? Είπατε ότι είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ. Τι προϋπολογισμό έχει αυτό το έργο, κυρία Καλιτζή? Είναι αρκετός, και επειδή πρόκειται να τροποποιηθεί αυτή τη στιγμή δεν είναι... Μάλιστα, άρα είμαστε και υπό τροποποίηση. Είναι πολλά τα χρήματα, ναι, ναι. Αρκετά ώστε να μπορέσει να αναδειχθεί, υποψιάζομαι, ναι, ναι, το σύνολο
του χώρου, του τμήματος που θέλουμε να αναδείξουμε. Ναι, αυτή τη, επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλο το έργο, θα γίνεται κατά τμήματα. Αυτή τη στιγμή η δουλειά γίνεται στο βορειοανατολικό και στο παράλληλο τμήμα. Στο βορειοδυτικό και στο παράλληλο τμήμα. Δηλαδή στη δυτική πλευρά, αυτή που βλέπει προς το λιμάνι, για να το πω απλά. Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα, εμείς θα περπατήσουμε μαζί σας, έτσι, μαζί με τους αρχαιολόγους, αυτή τη διαδρομή. Θα μας ενημερώνετε, υποψιάζομαι, κατά τη διάρκεια αυτής της περιήγησης για το τι προβλέπει το χρονοδιάγραμμα των εργασιών. Δηλαδή θα δούμε Ακριβώς. την έναρξη και θα ενημερωθούμε δηλαδή για το σχέδιο. Και θα δει, θα του πούμε τι σκοπεύουμε να κάνουμε, τι θέλουμε να κάνουμε, τι γίνεται mm-hmm. και... Θα μπορεί να παρακολουθεί, καθώς θα ξεκινήσει δηλαδή και θα αποκτήσει ενδιαφέρον ο επισκέπτης, θα μπορεί να παρακολουθεί είτε από μόνος του είτε με άλλες δράσεις που σκοπεύουμε να κάνουμε. Δηλαδή, πώς να το πω, μας ενδιαφέρει να τον κάνουμε κοινωνό μιας προσπάθειας. Όχι πάρτε ένα έργο, τελείωσε, ελάτε, επισκεφτείτε το, δέστε το, όπως κάναμε. Πώς το παραλάβατε, πώς το ξεκινήσατε, τώρα, τι θα παραδώσετε. Τώρα θέλουμε να πούμε τι γίνεται, πώς γίνεται, γιατί γίνεται. Βήμα-βήμα, καταλάβατε. Το πιο σημαντικό είναι η σύνδεσή του μέσω αυτών των έργων, η σύνδεση του ιστορικού πολυστήλου με το τμήμα του επισκέψιμου χώρου, ακριβώς, του επισκέψιμου ακριβώς. αρχαιολογικού χώρου. Γιατί ναι. ουσιαστικά ανοίγουμε, μεγαλώνουμε δηλαδή, την έκταση του επισκέψιμου αρχαίου χώρου στην περιοχή, κυρία Καλίτση. Όπως το λέτε. Με ό,τι βέβαια αυτό έτσι συνεπάγεται και για την επισκεψιμότητα του χώρου. Φυσικά, και για την επισκεψιμότητα και για την κατανόηση. Και για την κατανόηση φυσικά του ιστορικού βάρους που κουβαλά ο χώρος αυτός. Κυρία Καλιτζή, θα γίνει την Κυριακή αυτή η συνάντησή μας, αυτή η περιήγηση. 29 Μαΐου. 11 το πρωί θα συναντηθούμε της Κυριακής. Ναι. Απέναντι από το στο πάρκινγκ που υπάρχει απέναντι από τον αρχαιολογικό χώρο. Συνήθως εκεί δίνονται τα ραντεβού μας για τις ξεναγήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο. Οπότε νομίζω ότι είναι γνωστό και το σημείο. 11 η ώρα λοιπόν το πρωί της Κυριακής, αυτή η πολύ ιδιαίτερη ξενάγηση από τους αρχαιολόγους μας. Εκτός από μένα είναι η Κυριακή Χατζιπροκοπίου, ο Κωνσταντίνος Ονταράκης και η αρχαιοφύλακας η Σοφία Ζουρνατζή, την οποία μπορείτε να βρίσκετε στα τηλέφωνα που δώσα. Θα τα δώσουμε και σήμερα τα τηλέφωνα. Να ρωτήσω μόνο το εξής, κυρία Καλίτση. Ναι. Θα πρέπει να επικοινωνούμε με τα τηλέφωνα του Αρχαιολογικού Μουσείου των Αυδείρων για να δηλώνουμε συμμετοχή? Όχι. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη. Υπάρχουν πια. Μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε για να παίρνουμε πληροφορίες όσοι θέλουμε να πάρουμε κάποια παραπάνω πληροφορία. Ναι. Ωραία. Οπότε το μόνο που ζητάνε από εμάς οι αρχαιολόγοι μας είναι να συναντηθούμε 11 η ώρα το πρωί της Κυριακής στο γνωστό σημείο, εκεί στο χώρο στάθμευσης απέναντι. Ακριβώς. Και από τον αρχαιολογικό χώρο, για να μπορέσουμε στη συνέχεια να κατευθυνθούμε προς τα σημεία εκείνα του πολύστηλου που ξεκίνησαν οι εργασίες. Απέναντι από το λιμάνι ξεκίνησαν σε αυτή τη φάση και σιγά σιγά, βήμα-βήμα θα ολοκληρωθεί. Υποψιάζομαι ότι θα είναι ένα αρκετά μεγάλο έργο. Γιατί θα κρατήσει πολλές προγραμματικές περιόδους. Και γιατί τώρα το λέω αυτό, δεδομένων του πολύ ιδιαίτερου τρόπου με τον οποίο γίνονται οι αναστηλώσεις σε τέτοιους χώρους, έτσι, και την εξαιρετικά μεγάλη προσοχή. Αλλά δεν είναι και διαδρομές επισκεπτών. Θα γίνουν κάτι σαν μονοπάτια από ό,τι κατάλαβα. Κάτι τέτοιο. Θα διανοηθούν κάποια μονοπάτια προκειμένου να περπατάει, έτσι, μέσα στο χώρο αυτό ο επισκέπτης. Για την ασφάλεια τη δική του και των αρχαίων. Φυσικά. Αυτό είναι λοιπόν πολύ θα... εντυπωσιακό, όχι για να το πενέψω, αλλά είναι πολύ εντυπωσιακό. Ακούγεται εντυπωσιακό, θα σας πούμε την Κυριακή κι αν είναι. Δίνουν τη Θάσο, τη θάλασσα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και σκέφτομαι τώρα, κυρία Καλίτση, όταν με το καλό ολοκληρωθεί, όταν ολοκληρωθεί, πώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί. Και από την εφορία αρχαιοτήτων Ξάνθης, αλλά και γενικότερα για την προβολή της περιοχής. Δηλαδή θα είναι ένα από τα σημεία αναφοράς της Ξάνθης. Θα είναι ένα από τα σημεία αναφοράς. Θέλω να διευκρινίσω κάτι, επειδή κάποιος με ρώτησε. Δεν είναι το σημείο όπου γίνεται ο Εσπερινός κάθε χρόνο με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη. Ωστόσο, ο Εσπερινός γίνεται στο
στον επισκοπικό ναό. Εκεί που είναι, ναι. Εδώ μπροστά, μπροστά είμαστε εμείς. Όχι στο σημείο που συναντιόμαστε για να γίνει ο Σπερινός το καλοκαίρι, στο Πολύστηλο. Ναι, νομίζω ότι το είπατε ότι είναι η βορειοδυτική πλευρά, η πλευρά που βλέπει προς το λιμάνι. Το διευκρινίσατε αυτό. Εμείς, ο κόσμος ας έρθει στο χώρο στάθμευσης εκεί. Και θα μας καθοδηγήσετε εσείς, εσείς θα μας καθοδηγήσετε. Ναι, για να μην υπάρξει κάποια παρανόηση. Ίσως είναι το πιο γνωστό σημείο του Πολυστήλου. Γι' αυτό μπερδεύεται ο κόσμος, κυρία Καλίτζη. Τώρα, αυτό θα γίνει την Κυριακή. Ταυτόχρονα όμως, την Κυριακή όπως και την προηγούμενη μέρα το Σάββατο, ανοίγουν για το κοινό και το μουσείο και ο αρχαιολογικός χώρος στα Άβδυρα και ο μακεδονικός τάφος επάνω στα Κομνηνά, κυρία Καλίτζη. Όποιος θέλει μπορεί να πάει εκεί με ελεύθερη είσοδο. Το ωράριο από τις 8.30 μέχρι τις 15.30. Η Σταυρούπολη είναι μέχρι τις 14, μέχρι τις 2 είναι. 10.30 με 2 είναι στη Σταυρούπολη. 10.30 με 2 είναι πιο στενά τα περιθώρια. Αλλά στα Άβδυρα 8.30 με 3.30. Είναι ανοιχτά. Είναι ανοιχτά και είναι, έχουν και ελεύθερη είσοδο. Θυμάμαι την τελευταία φορά... Προ-πανδημίας ήταν, κυρία Καλίτζη, ναι, που και πάλι στα πλαίσια του προγράμματος είχαν ανοίξει αρχαιολογικοί χώροι, την επισκεψιμότητα, θυμόσαστε, ήταν κάτι εντυπωσιακό. Ήταν πολύ κόσμο. Λες και διψάνει, όχι μόνο οι Ξανθιώτες και από τις γύρω περιοχές, λες και διψάει το κοινό να μάθει την ιστορία και να συναντηθεί με το παρελθόν. Σε όλες τις δρομές έχει κόσμο, σε όλες τις δράσεις και στους πόρους που είχαμε κάνει μια φορά, στη Σταυρούπολη, άλλες φορές, έχει πολύ κόσμο η δράση αυτή. Είναι μια ευκαιρία. Μας μοιήσατε, ομολογουμένως. Μας μοιήσατε. Κοιτάξτε να δείτε, έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά για πολλά χρόνια, μεθοδευμένη, οργανωμένη από την Εφορία Αρχαιοτήτων Ξάνθης. Κατάφεραν οι αρχαιολόγοι μας και μας έφεραν πολύ κοντά στην ιστορία μας, μέσα από ενδιαφέρουσες διαλέξεις, μέσα από ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, οι οποίες είχαν και πολιτιστικό πρόσημο, ώστε να γίνονται πιο ελκυστικές για το κοινό και ταυτόχρονα φυσικά να μειούμαστε στην ιστορία, να διδασκόμαστε δηλαδή μέσα από τις εισηγήσεις των διακεκριμένων εισηγητών την ιστορία ανά ενότητα, όπως κάθε φορά η εκδήλωση παρουσίαζε. Είναι κάτι μοναδικό αυτό το οποίο πραγματικά γίνεται. Να ευχαριστήσουμε την Εφορία Αρχαιοτήτων Ξάνθης, γιατί ξέρω ότι με πολύ μεγάλη δυσκολία, κυρία Καλίτζη. Δεν έχουμε κόσμο. Έχουμε διάθεση, έτσι. Έχουμε χαρά, αλλά δεν έχουμε κόσμο. Έχουν διάθεση, έχουν χαρά, έχουν φαντασία, σκέφτονται πώς μπορούν να κάνουν όσο το δυνατό πιο ελκυστικό το έργο τους ή και την ιστορία που παρουσιάζουν και φυλάσσουν και στο μουσείο και στον αρχαιολογικό χώρο. Είμαστε και σε κάθε στιγμή. Αλλά, ομάδα. Αλλά κυρία Καλιτζή, είπαμε, είναι αυτή η παθογένεια πολλών ετών. Ναι, χρειάζεστε κι εσείς και χέρια και μυαλά. Είναι αλήθεια έτσι, αυτό. Έτσι. Το ραντεβού μας λοιπόν δίδεται Σάββατο και Κυριακή, Σάββατο σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους, πρωί μέχρι μεσημέρι, είναι επισκέψιμοι και στη Σταυρούπολη επάνω στα Κομνηνά, στο Μακεδονικό Τάφο και στα Άβδυρα σε μουσείο και αρχαιολογικό χώρο. Την Κυριακή έχουμε και αυτή την ιδιαίτερη δράση 11 η ώρα το πρωί. Ναι, με την περιήγηση στο Πολύστηλο, προκειμένου να κατανοήσουμε τους λόγους για τους οποίους η Εφορία Αρχαιοτήτων Ξάνθης ξεκίνησε και θα ολοκληρώσει το μεγάλο αυτό έργο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, κυρία Καλιτζή, για τη σημερινή μας επικοινωνία. Θα δώσω πριν κλείσουμε τα τηλέφωνα, οπότε αν κάποιος μας ακούει, θέλει περισσότερες πληροφορίες ή κάτι παραπέρα περαιτέρω να διευκρινιστεί, μπορεί να καλέσει στο 25410-51003 και 25410-51783. Είναι τα τηλέφωνα, το τηλεφωνικό κέντρο του Αρχαιολογικού Μουσείου των Αυδείρων. Εκεί λοιπόν θα σας κατευθύνουν οι αρχαιολόγοι μας. Να είστε καλά, κυρία Καλιτζή. Θέλω μόνο να ρωτήσω πριν σας αποδεσμεύσω κάτι. Ναι. Τώρα που άρθηκαν κάπως οι περιορισμοί, το καλοκαιράκι δηλαδή, να περιμένουμε όμορφες βραδιές. Γιατί συνήθως το καλοκαίρι βραδιές συναντιόμαστε απογεύματα εκεί στην Εφορία Αρχαιοτήτων Ξάνθης. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε δεδομένων των συνθήκων και των περιορισμών της ολιγανθρωπίας που είπαμε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Περάσαμε όμορφες βραδιές, αρκετά καλοκαίρια.
Με θέατρο, με ιδιαίτερες παραστάσεις, με πανέμορφες βραδιάς μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, για να δούμε. Ό,τι μπορούν θα το κάνουν. Να είστε καλά, κυρία Καλιτζή, συνεχίστε με δύναμη. Την ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξή σας. Την ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς το μόνο που κάνουμε είναι πολύ απλά να μεταφέρουμε αυτό το πλούσιο έργο που κάνετε εκεί, κυρία Καλιτζή. Συγχαρητήρια και σε όλους τους συνεργάτες σας. Είναι σημαντικό, ωστόσο, το να το μεταφέρετε. Να είστε καλά. Την ευχαριστούμε θερμότατα, την αποδεσμεύουμε, θα συναντηθούμε και μαζί της το πρωί της Κυριακής και με τους υπόλοιπους αρχαιολόγους μας και Σάββατο και Κυριακή, μια εξαιρετική δράση, όπως είπε η κυρία Καλιτζή. Είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά που η Εφορία Αρχαιοτήτων Ξάνθης συμμετέχει στις πράσινες πολιτιστικές διαδρομές. Η πανελλήνια είναι η δράση αυτή του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο στόχος και η ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, είπε η κυρία Καλιτζή, αλλά και η ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της χώρας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η ένταξη μέσα στις δράσεις της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ξάνθης, αυτού του έργου το οποίο ξεκίνησε να κάνει η Εφορία Αρχαιοτήτων Ξάνθης με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, ένα μεγάλο έργο το οποίο όταν ολοκληρωθεί θα είναι πραγματικά ένα από τα σημεία αναφοράς στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης και στην ανάδειξη φυσικά της ιστορίας μας. Γίνονται ωραία πράγματα.